Φλόρινα, προτάθηκε από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, από τον πρόεδρό της και τον αντιπρόεδρο, να γίνει η πανελλήνια συνάντηση, το πανελλήνιο συνέδριο, το περιβαλλοντικό, το οποίο αναδιετία καθιερώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς φορείς της χώρας μας. Προτάθηκε η Φλόρινα και εμείς βέβαια κάναμε την προσπάθεια να τους υποστηρίξουμε και τους καλοδεχούμαστε. Τα θέματα είναι πάρα πολλά, δηλαδή το επιστημονικό, γενικά οι επιστήμονες που έχουν μας επισκεφθεί είναι υψηλού επίπεδου, οι εισηγήσεις είναι άκρως ενδιαφέρουσες και βέβαια τιμάει ιδιαίτερα τον τόπο μας, γιατί ο τόπος μας είναι ούτως ή άλλως ένας νομός που το περιβάλλον έχει ιδιαίτερη σημασία. Από άψη υδρολογική κυρίως, αλλά και από άψη βιοποικιλότητας. Οπότε θεωρώ ότι της ταιριάζει απόλυτα της Φλόρινας μια τέτοια συνάντηση και βέβαια εύχομαι τα αποτελέσματα του συνεδρίου να προσδώσουν κάτι παραπάνω στην οικολογική συνείδηση που μπορεί να έχει ο καθένας μας για την επιβίωση αυτού του πλανήτη. Σαν επιστημονικό σωματείο, εδώ και 20 χρόνια έχουμε αυτό το θεσμό, το περιβαλλοντικό συνέδριο, που είναι ένα μεγάλο συνέδριο όπου λόγω ότι αυτός ο χώρος είναι τόσο κοντά στο επιστημονικό μας πεδίο, τον τιμούμε και προκαλούμε διεργασίες όλα αυτά τα χρόνια. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για μας μέσα σε 20 χρόνια να φτάνουμε στο 11ο περιβαλλοντικό συνέδριο. Σε αυτή τη διάσταση και αυτές τις κοινωνικές συνθήκες που ζούμε, θέλουμε να αναδείξουμε τη σχέση που έχει το περιβάλλον με την κοινωνία. Δηλαδή, να δούμε τα μεγάλα προβλήματα, πώς τα προσεγγίζει η επιστήμη της φυσικής και πώς αυτά μπορούν να φτάσουν στην κοινωνία. Θεωρούμε ότι το καταφέραμε σε αυτή τη φάση. Επιστήμονες πολύ σημαντικοί και από τα πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης έρχονται να μας φέρουν την τεχνογνωσία, δηλαδή όλη την ερευνητική τους δραστηριότητα, όλα τα μεγάλα αποτελέσματα, τα ερευνητικά και τις προτάσεις σας, προτάσεις τους, ώστε πράγματι να έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο, μία πλατφόρμα που μπορεί ο πολίτης να υποδεχτεί αυτές τις επιστημονικές γνώσεις. Αυτό στοχεύουμε μέσα από την δραστηριότητα των συνεδρίων μας. Το σημαντικότερο για μας είναι όμως επιλέγουμε χώρους που μπορούν να υποδεχτούν αυτή τη δραστηριότητα, όπως αυτό που έχουμε επιλέξει τώρα, δηλαδή την πόλη της Φλόρινας, είναι ένας χώρος που προκαλούνται διεργασίες που αφορούν το περιβάλλον, ένας χώρος που έχει φυσικό κάλος, ένας χώρος που πράγματι βρίσκεται σε τέτοια γεωγραφική θέση που σαν επιστημονικό σωματείο θέλαμε να τον τιμήσουμε. Και περισσότερο και να αναδείξουμε τις ομορφιές και να αναδείξουμε τις δραστηριότητες που υπάρχουν και να φέρουμε κοντά την επιστημονική γνώση. Πιστεύω το καταφέρνουμε. Αυτή η γνώση η επιστημονική πώς διαχέεται στην κοινωνία? Εμείς την διαχέουμε με δύο σημαντικές δραστηριότητες. Πρώτα, να φέρουμε τους επιστήμονες κοντά σας. Δεύτερο, αυτοί οι επιστήμονες, οι έγκριτοι, να σας μεταφέρουν την επιστημονική γνώση. Τρίτον, όταν εμείς λέμε κοινωνία, εννοούμε τους πολίτες, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές. Αν την πρότασή μας την υποδέχονται και προκαλέσουμε μία αλληλεπίδραση αυτών των δύο κόσμων, δηλαδή της επιστήμης με την κοινωνία που είναι οι πολίτες, που είναι οι μαθητές, τότε πράγματι πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε. Πράγματι, να διαχυθεί γνώση. Με αφορμή αυτό το συνέδριο αναφερθήκατε πρόσφατα και στην ανάγκη εκπαιδευτική να είναι και παιδαγωγή. Είναι ένα πιστεύετε μεγάλο... ότι δεν είναι σήμερα? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που το έχω αναδείξει εγώ αλλά και το επιστημονικό σωματείο. Δεν είπαμε ότι η εκπαιδευτική δεν είναι παιδαγωγή. Ένα μέρος των εκπαιδευτικών δεν είναι σε αυτό το επίπεδο και στα καινούργια κοινωνικά δεδομένα δεν μπορούν να υποδεχτούν τον μαθητή. Δηλαδή η κοινωνική κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα εκτιμούμε ότι έχει ένα άλλο μοντέλο μαθητή. Άρα πρέπει να υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο του εκπαιδευτικού. Εμείς θεωρούμε ότι όλες αυτές οι δράσεις ευαισθητοποιούν τον εκπαιδευτικό και του δίνουν τη δυνατότητα μέσα από δράσεις να επικοινωνήσει με το μαθητή παρά μέσα από το να διδάσκω μόνο και να είμαι επάνω στην έδρα. Μήπως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει πρόβλημα, δηλαδή η κεντρική ο σχεδιασμός, λέτε. Ο κεντρικός σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι αυτός που ο σχεδιασμός, κοιτάξτε,
επειδή είναι το μεγάλο ζήτημα της όλης διαδικασίας, αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει συνέχεια στην εκπαιδευτική πολιτική. Όμως πρέπει να κρίνουμε και τους ιδίους, τους εαυτούς μας εμείς ως εκπαιδευτικοί. Ανεξαρτήτως της συνέχειας μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, το σημαντικότερο για μας είναι αν εμείς είμαστε επαρκείς για να μπορούμε να λειτουργούμε μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή μην ψάχνουμε να βρούμε ότι φταίνε αυτοί που το σχεδιάζουν. Αν εμείς πάρουμε πρωτοβουλίες σαν εκπαιδευτικοί, μπορούμε να φτιάξουμε το μοντέλο που θέλει η κοινωνία, που θέλουμε εμείς, που θέλουν τα παιδιά που υποδεχόμαστε. Δηλαδή αφήνουμε την πολιτεία και τους σχεδιαστές ως ανεπαρκείς, ως μη ικανούς στην άκρη και παίρνουμε εμείς πρωτοβουλία. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή να επισημάνουμε ότι δεν είμαστε παιδαγωγοί σε αυτό το βαθμό που μπορούμε να υποδεχτούμε τους μαθητές. Η ανίκανη πολιτεία, η μη επαρκής πολιτεία δεν έκανε τίποτα, άρα πρέπει να υπάρχει μια ευθύνη, η οποία είναι κοινωνική ευθύνη, η οποία μετατρέπεται σε εταιρική ευθύνη, δηλαδή στο Σύλλογο των Εκπαιδευτικών, στη σχολική μονάδα και στην ατομική ευθύνη. Άρα όταν μέσα σε αυτή την συνολική ευθύνη η ανεπαρκής πολιτεία δεν κατάφερε τίποτα, πρέπει να πάμε στην εταιρική και στην ατομική. Αυτό εμείς λέμε, υποστηρίζουμε και κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες να έρθουμε κοντά στην κοινωνία. Ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Θεοκλήτου, χαιρετίζω το Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλον και Κοινωνία που οργανώνει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλόρινας με την αρρωγή του Δήμου Φλόρινας. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι κοντά στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, όπως είναι η φτώχεια, η πείνα, η άνηση κατανομή των αγαθών, οι πολυπίκυλες ασθένειες που θερίζουν τους πληθυσμούς, η εγκληματικότητα, ο θρησκευτικός φανατισμός με τα φρικτά επακόλουθα που βλέπουμε καθημερινά, κυρίαρχη θέση κατέχει και το οικολογικό πρόβλημα. Αυτός ο υπέροχος πλανήτης στον οποίο κατοικούμε, με τις θάλασσες και τα βουνά, τα ποτάμια και τις πεδιάδες, την ποικιλόμορφη Πανίδα και Χλωρίδα με τις εκατοντάδες χιλιάδες είδη εμβίων όντων, κινδυνεύει να καταστραφεί. Ακούμε συνεχώς τρομακτικά στοιχεία από ειδικούς που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Θα τα ακούσουμε και από τους εκλεκτούς ομιλητές του παρόντος συνεδρίου. Δεν φτάνει όμως η διαπίστωση και η επισήμανση. Χρειάζεται και μια άμεση παγκόσμια δυναμική εκστρατεία για την αποτροπή και καταστολή του εφιαλτικού αυτού κινδύνου. Δεν φτάνει η διάγνωση, χρειάζεται και θεραπεία. Αλλά για να γίνει θεραπεία ενός κακού πρέπει να εντοπίσουμε τα αίτια που το προκαλούν. Και η αιτία του οικολογικού προβλήματος είναι ότι ο άνθρωπος πέρασε τα όρια της χρήσεως των φυσικών αγαθών και προχώρησε στην κατάχρηση. Χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες που θα έχει η αλόγιστη εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος, ενεργεί με γνώμονα το κέρδος και τον πλουτισμό. Πίσω λοιπόν από την εγκυμονούσα οικολογική καταστροφή κρύβεται η απληστία, το υλικό συμφέρον και σε τελευταία ανάλυση η φυλαυτία του ανθρώπου. Βλέπουμε λοιπόν ότι τελικά το οικολογικό αυτό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που είναι ένα πρόβλημα καθαρά φυσικό, έχει αίτια ηθικά. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να γενικευτεί και στα κοινωνικά προβλήματα στα οποία αναφερθήκαμε και προηγουμένως και όχι μόνο. Σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, όλος ο φυσικός κόσμος, από τον μικρό κόσμο μέχρι τον μακρό κόσμο, είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς της δημιουργίας, η έμψυχη εικόνα του Θεού, ο φυσικός κόσμος είναι το ενδιέτημά του, το παλάτι του. Αυτή η ιδέα που μέχρι τα μέσα του περασμένου αιώνα διδασκόταν μόνο στις θεολογικές σχολές, τις τελευταίες δεκαετίες εκφράζεται και μέσα από μια καταπληκτική επιστημονική θεωρία, την ανθρωπική αρχή. Σύμφωνα με αυτή, όλες οι θεμελιώδεις δυνάμεις, οι παγκόσμιες σταθερές, οι μάζες και τα φορτία των στοιχειωδών σωματείων έχουν τέτοιες τιμές που να ευνοούν τελικά την ύπαρξη του ανθρώπου. Αν ήταν έστω και κατά το ελάχιστο διαφορετικές, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν τον φυσικό κόσμο έχουμε χρέος να τον συντηρούμε και να τον διαφυλάσσουμε. Σας μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας για ευόδοση των εργασιών του Συνεδρίου.
Όλοι γνωρίζουμε ότι σε τέτοιες προσπάθειες η Εκκλησία πάντα συμβάλλει και συμμετέχει. Είναι γνωστές οι προσπάθειες παγκόσμιες του Πατριάρχου μας, που μάλιστα τον έχουν αποκαλέσει ο πράσινος Πατριάρχης, για το θέμα το οικολογικό. Η αληθινή επιστήμη ποτέ δεν έχει έρθει σε σύγκρουση με την θρησκεία και την πίστη στον Θεό. Αντίθετα, όπως έλεγε ο κορυφαίος επιστήμονας Max Planck, θεμελιωτής της κβαντικής θεωρίας, επιστήμη και θρησκεία έχουν τον ίδιο κοινό σκοπό. Να ανεβάσουν τον άνθρωπο, όπως έλεγε, up to the God, προς τα άνω, προς τον Θεό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ένα τόσο σημαντικό συνέδριο γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς τους διοργανωτές. Καλωσορίζω τους συνέδρους και τους επισκέπτες της περιοχής μας και σας εύχομαι να περάσετε όμορφα στον σύντομο χρόνο που θα βρίσκεται στην πατρίδα μου. Θα δείτε και θα γνωρίσετε μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την κάνουν μοναδική και σε κάθε βήμα σας θα συναντήσετε φιλόξενους, καλοσυνάτους και ευχάριστους ανθρώπους. Η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών, η μελέτη του γεωγραφικού ανάγλυφου της Φλόρινας, αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας, συνέκλυναν στην απόφασή μας ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση να χαράξουμε και να ακολουθήσουμε μια πολιτική ήπιων μορφών ανάπτυξης, αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι μια πολιτική που εμπεριέχεται στο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης, που μόλις πριν λίγες μέρες ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο εδώ στη Φλόρινα και στηρίζεται στην προστασία, την ανάδειξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού μας. Δύο στοιχεία που υπάρχουν πλούσια στην περιοχή μας και τα οποία θα τα αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση της τουριστικής ανάπτυξης. Μια πολιτική που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής, προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες, μόνιμο εισόδημα στους κατοίκους και μας κάνει να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Ο τόπος μας μπορεί και πρέπει να ζήσει από την αξιοποίηση του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων και των βιοτόπων, στο πλαίσιο ενός μακρόχρονου αναπτυξιακού σχεδιασμού με γνωστούς και σαφείς κανόνες ανάπτυξης εκ των προτέρων. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μπορεί να διαμορφώσει έτσι όπως να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον, η ζωή και το μέλλον μας. Η ανάπτυξη φιλικών δραστηριοτήτων προς το περιβάλλον είναι η απάντηση σε όσους ισχυρίζονται ότι η ανθρώπινη δράση δεν μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος. Η Πρέσπα είναι τραταχτό παράδειγμα αυτής της συνύπαρξης. Χρειάζεται μέσα από έναν διάλογο πολύχρονο να αποκτήσουμε μια κοινή γλώσσα στα ζητήματα της ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, των βιοτόπων και των οικοσυστημάτων. Θέλουμε μια διαφορετική πολιτική φιλοσοφία που η προστασία του περιβάλλοντος, του φυσικού πλούτου και του πολιτισμού μας να γίνουν τρόπο ζωής των πολιτών. Να αποτελεί τη βάση οποιασδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητας. Λέμε ναι στην ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο. Όμως τίποτα δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα από όλα αυτά τα ελκυστικά και ωραία που σχεδιάζουμε χωρίς την αποδοχή και ενεργή συμμετοχή των πολιτών και των επισκεπτών. Και αυτό για να γίνει χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και γνώση, γιατί στην περιοχή μας το περιβάλλον και η φύση είναι σε απόλυτη αρμονία. Συνεργασία όλων μας και πέραν των συνόρων, γιατί η υπόθεση αυτή, η υπόθεση φύση, περιβάλλον και ανθρώπινη δράση είναι η υπόθεση όλων μας. Μόνο που έτσι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να υπάρχει αυτός ο τόπος που δεν ανήκει μόνο σε εμάς, αλλά και στο μέλλον και στην παγκόσμια κοινωνία. Οι απόψεις, οι θέσεις και τα συμπεράσματα της συνάντησής σας θα είναι ένα χρήσιμο εφόδιο για το μέλλον και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και καλή διαμονή στην όμορφη Φλόρινα. Από μέρους του Δημάρχου Φλόρινας, του κ. Γιάννη Βοσκόπουλου και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο έχω τη χαρά να εκπροσωπώ, σας απευθύνω εγκάρδιο καλωσόρισμα καταρχήν στη Φλόρινα. Σας εκφράζω την μεγάλη χαρά μας για το ότι επιλέξατε τη Φλόρινα να κάνει το συνέδριό σας και φυσικά ο Δήμος στάθηκε αργός σε αυτή την προσπάθεια, θα έλεγα με ενθουσιασμό και με την ομόφωνη συμμετοχή όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Από μέρους του Δημάρχου, λοιπόν, θα ήθελα να σας απευθύνω κάποια λόγια τα οποία έχει καταγράψει. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρίσκεται ο ίδιος για σημαντικούς λόγους και νομίζω ότι η αγάπη και η φιλοξενία των κατοίκων θα είναι κάτι που θα σας μείνει έτσι εξέχαστο. Είναι γεγονός ότι σήμερα υπάρχει έντονος προβληματισμός και ανησυχία για το περιβάλλον, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι πια ουσιαστικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας κάθε ευνοούμενης χώρας
και των πολιτών της. Με αυτή την έννοια είναι αυτόνομη η αξία του περιβάλλοντος και συνεπώς επιτακτική ανάγκη να το προστατέψουμε, να το διαχειριστούμε και να το αξιοποιήσουμε σωστά προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Και αυτό πρέπει να διαπερνά κάθε μας σκέψη, κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη. Η προσπάθεια να παραγάγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να καλύψουμε τις ανάγκες της ανθρωπότητας, να δημιουργήσουμε ανάπτυξη για την ευημερία των λαών. Όταν δεν γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον, δημιουργεί την καταστροφή του και η επαναφορά, η επανάκαμψη είναι τρομακτικά δύσκολη. Ο Δήμος Φλόρινας, όπως και η γειτονική Δήμη, βιώνουμε καθημερινά τη μόλυνση και την ανάγκη για επάρκεια ενέργειας, από την ανάγκη για επάρκεια ενέργειας της χώρας μας. Γίνονται προσπάθειες να επαναφέρουμε στην αρχική μορφή μέρος από την οικολογική καταστροφή, ώστε να υπάρξει κάποια αποκατάσταση. Με το σύνθημα ότι η γη είναι μοναδική και δεν πρέπει να τη σπαταλάμε, θέλουμε και επιδιώκουμε τη συμφιλίωση της ανάπτυξης με το περιβάλλον. Και αυτό μπορεί να γίνει με την τήρηση της νομοθεσίας, με τη συστηματική μετάδοση των γνώσεων, με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και περιβαλλοντικής αγωγής, με την επέδωση μιας νέας αντίληψης για το περιβάλλον, απευθυνόμενη σε κάθε πολίτη κάθε ηλικίας. Για εμάς, το Δήμο Φλόρινας, η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας διαρκής και καθημερινός αγώνας, επιλέγοντας ήπιες μορφές ανάπτυξης, πάντα με περιβαλλοντική συνείδηση και οικολογική ευαισθησία. Ο συνδυασμός του τρίπτυχου οικονομία-κοινωνία-περιβάλλον είναι μια πρόκληση και πρέπει να είναι ο κεντρικός άξονας σε οποιαδήποτε πολιτική ανάπτυξη σε κάθε επίπεδο. Όμως καμιά πολιτική, και κυρίως για το περιβάλλον, δεν μπορεί να σταθεί και να δοκιμήσει χωρίς την ενεργό συμμετοχή του πολίτη. Από τα απλά και καθημερινά, από την πλαστική σακούλα μέχρι τα μεγάλα και σοβαρά, όπως είναι οι τεράστιες καταστροφές από τα οικοσυστήματα, χρειάζονται την αρρωγή όλων των πολιτών. Η ευαισθητοποίηση του πολίτη τις τελευταίες δεκαετίες και η συμμετοχή του στο περιβαλλοντικό και οικολογικό κίνημα βελτίωσε την κατάσταση στο περιβάλλον. Το ζητούμενο είναι η συμμετοχή του καθένα μας και της καθεμιάς μας στο διαρκή και καθημερινό αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος για να μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα και περισσότερα. Εύχομαι λοιπόν για άλλη μια φορά επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και πολύ καλή διαμονή στην όμορφη Φλόρινα. Παρ' όλα αυτά, σας εύχομαι καλή συνέχεια, να έχετε καλή και ευχάριστη διαμονή στην όμορφη Φλόρινα και να μας εξηγήσετε, να μας δώσετε τα φώτα, τόσο για το επιστημονικό σας υπόδοθο, τις θετικές επιστήμες στη φυσική που είναι η απαρχή της ζωής, πιστεύω, και να δώσουμε και εξηγήσεις, και εξηγήσεις, αλλά και θέσεις και να απαντήσουμε ή να συμπορευτούμε με τις απόψεις του Πανασιολογιώτατου. Αυτά. Καλή διαμονή. Καλά να περάσετε. Είμαστε συνδεδεμένοι χρόνια σε αυτόν τον αγώνα του συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ώστε να προάγουμε την επιστήμη της φυσικής στα σχολεία μας, στην κοινωνία, παντού. Το συνέδριο θα έχει θετικά αποτελέσματα, διότι το θέμα του είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο. Σας καλωσορίζω και εγώ στην πόλη μας και εύχομαι να περάσετε καλά. Καλωσορίσατε στη Φλόρινα, καλωσορίσατε στο 11ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης της Φλόρινας, με πρόσκληση ανοιχτή σε όλους τους φορείς της επιστήμης να προσεγγίσουν μέσα από διαδικασίες έρευνας και μελέτης νέες μορφές ανάπτυξης, στηρίζοντας πια στο περιβάλλον καινούριους, ποικιλόμορφους πνευματικούς προσανατολισμούς και οράματα. Η διαλεκτική μέσα από τους αιώνες πορεία του ανθρώπου υπήρξε μια συνεχής προσπάθεια για αναζήτηση της αλήθειας, διείσδυση στα μυστικά της κοσμογονίας και προσπέλασης λογικής όλων αυτών που φάνταζαν στα μάτια του μυστηριακά και εκθαμβωτικά. Καταρχήν ο άνθρωπος επεμβαίνει με την εργασία του και μετασχηματίζει τη φύση, ανακαλύπτει τη γνώση που στην αρχή είναι εμπειρική και στηρίζεται στην παρατήρηση, κατανοεί το γύρο του κόσμου, αναπτύσσει τη διάνοιά του. Η φύση γίνεται το πεδίο στο οποίο θα ανοιχτεί σταδιακά η παραγωγική και συνολικά η κοινωνική δραστηριότητα του ανθρώπου, θα αναπτυχθούν οι τεχνικές του γνώσεις, η επιστήμη, η τέχνη, ό,τι δηλαδή ονομάζεται πνεύμα και το οποίο είναι καρπός μακροχρόνιας ιστορικής εξέλιξης. Για την πρωτόγονη κοινωνία, η εμπειρική γνώση καθορίζει το βαθμό επέμβασης του ανθρώπου πάνω στη φύση, κατάκτηση δηλαδή της ελευθερίας από το φυσικό καταναγκασμό.
Το περιβάλλον δίνει τα πρώτα ισχυρά κίνητρα και ερεθίσματα για να προάγει ο άνθρωπος καταρχήν τους υλικούς όρους της ύπαρξής του, να βελτιώσει το βιωτικό του επίπεδο και επακόλουθα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την κοινωνική του εξέλιξη πάντα με βασικό του εργαλείο τη γνώση. Η κατάκτηση της γνώσης, πρακτικής και θεωρητικής, σημαίνει αλήθεια, κατανόηση δηλαδή της αντικειμενικής πραγματικότητας, της φυσικής και κοινωνικής νομοτέλειας. Στην εποχή μας και η γνώση με τη μορφή της επιστήμης, θεωρητικής και πρακτικής, μιας παγκόσμιας πλέον επιστήμης, μεταμορφώνει τις παλιές και δημιουργεί νέες διαστάσεις στην ανθρώπινη ζωή, αποκαλύπτει τις ανθρώπινες δυνατότητες, αποκαλύπτει τη διπλή φύση του ανθρώπου ως όντως φυσικού, βιολογικού και κοινωνικού πολιτικού. Η επιστήμη, ως η μεγαλύτερη δύναμη του ανθρώπου με κάθε της μορφή, θετική και θεωρητική, καλείται σήμερα να συσπυρώσει όλες τις δυνάμεις της και να ανταποκριθεί θετικά και δυναμικά στην ικανοποίηση του σύγχρονου αιτήματος για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στη βάση της καθολικής αναμόρφωσης του περιβάλλοντος, φυσικού και κατ' επέκταση πολιτισμικού. Εξάλλου, η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του είναι θεμελιακή. Καθορίζει την πρόοδο και ολοκλήρωσή του, επηρεάζει τη βιολογική και πνευματική του υπόσταση, αντανακλά στην ποιότητα της ζωής του. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής αποτελούν δύο όρους ανάμεσα στους οποίους υπάρχει αμφίπλευρος διακαθορισμός. Ένας ενεργός διάλογος που καθορίζει δυναμικά το ύφος της κάθε εποχής, τον τρόπο που ο καθένας αντιλαμβάνεται και σημασιολογεί τον κόσμο γύρω του, το πλαίσιο των προϋποθέσεων που θα του επιτρέψουν να καταστήσει τη ζωή του δημιουργική, ανθρώπινη ή αντίθετα θα τον εμποδίσουν να απελευθερώσει τη σκέψη του και να δράσει δυναμικά. Σήμερα ειδικά είναι ντροπή για τον άνθρωπο να μην θέσει την τεράστια επιστημονική του δύναμη στην υπηρεσία μιας νέας αντίληψης που θα ορίζει το περιεχόμενο της σχέσης ανθρώπου-φύσης πάνω σε νέες βάσεις. Είναι ώρα στα πλαίσια της τεχνολογίας να αναπτυχθούν κάποιες άλλες μορφές της, νέες, που θα αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα είναι και επικερδείς. Είναι καιρός όσοι διαθέτουν το όπλο της επιστήμης, με ισχυρή τη βούλησή τους και ενεργητική την παρουσία τους, να συμβάλλουν σε κάθε προσπάθεια έρευνας και μελέτης, η οποία θα στοχεύει σε ένα νέο σύστημα αξιών, που θα λυτρώνει τον άνθρωπο, προτείνοντας νέες λύσεις για τη σωτηρία του περιβάλλοντος, θα προστατεύει τα περιβαλλοντικά του δικαιώματα και τελικά θα καθιστά τη ζωή του αξιοπρεπώς αντάξια.